Καλώς ήρθατε στη Λίμνο, λοιπόν. Καλώς σας βρήκαμε. Κάτω από τα αστέρια, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ακριβώς κάτω από τα αστέρια, είμαστε κάτω από ένα δέντρο. Μουριά. Μουριά. Κάτω από τον ίσκιο είμαστε. Ακριβώς, στο Πεζούλα, στο Μούδρο. Και στην παρέα μας. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Θα συστηθείτε μόνοι σας. Ωραία. Ή να συστήσουμε ένα στον άλλο. Α, μπράβο. Τέλεια. Τηλέμαχος Τσαρδάκας. Συγγραφέας του έργου, ποιητής, σκηνοθέτης, ηθοποιός. Λίλα Μπακλέση. Ναι. Οι συστάσεις είναι περιττές. Νομίζω πως ναι. Ηθοποιός, αριστούχος του Εθνικού. Αριστούχος, δεν το ήξερα. Βέβαια, μα τι νομίζεις. Τίποτα, δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Και αγαπημένος μας άνθρωπος. Άρτεμις Γρίμπλα, σκηνοθέτης, δραματολόγος, ηθοποιός. Να πω και το έτοιμη για μεταπτυχιακό στο Λονδίνο. Έτοιμη, αυτό είναι το πιο έτοιμο. Ναι. Στο Birkbeck. Ναι. Μαζί είσαι στο Λονδίνο, δηλαδή. Ναι. Απλώς η Άρτεμις τώρα την πήραμε σε ένα υπέροχο μεταπτυχιακό και ζηλεύω. Εσύ έμεινες. Ναι. Κωνσταντίνος Μπιμπής, ηθοποιός. Τελεία, ποιητής, τραγουδιστής, οργανοπαίχτης, influencer. Όχι ακόμα. Βραβευμένος με το βραβείο Horn 2017. Τελεία. Αυτά. Τι άλλο. Γόης. Γόης. Δεν είπαμε αυτό το πιο βασικό. Από τους λίγους... Σταματάω τέλος πάντων. Ωραία. Και πάμε αλλού τώρα. Καταγωγές. Τέλεια. Ωραία. Εγώ είμαι από τη Σκύρο. Σκύρο, από νησί λοιπόν κι εσύ. Νησί κι εγώ. Και όμορφο νησί. Βεβαίως, πανέμορφο. Και πώς σου φάνηκε από νησί σε νησί. Δεν έχω δει τίποτα. Είμαι άρτευχτής. Οπότε... Άρα, σε τσακώσαμε τη μία. Με τσακώσατε κατευθείαν. Θα πάω μετά εδώ. Μετά τη συνέντευξη. Λίλα. Εγώ είμαι βουνίσια, παιδιά. Έχω καταγωγή από Φωκίδα. Ναι. Από ένα χωριό της Φωκίδας. Και έχω μεγαλώσει στην Πάτρα. Οπότε κλαίω εδώ. Που δεν έχω καταγωγή από νησί, αλλά έχω φίλους με καταγωγή από νησιά, οπότε είμαι μια χαρά. Είσαι μια χαρά και πρόλαβες και έκανες και μπάνιο. Βεβαίως. Να το πούμε πού. Πήγαμε στο μικρό Καμαράκι. Ναι. Πώς σου φάνηκε εκεί. Ήταν υπέροχο, δεν το περιμέναμε κιόλας. Δηλαδή, είχε πάρα πολύ ωραία βράχια, κολυμπήσαμε πάρα πολύ, είχε πολύ ηρεμία, πάρα πολύ ωραία νερά. Είναι υπέροχα. Άρτεμις. Εγώ έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Ναι. Καταγωγή όμως έχω. Η μαμά μου από την Κρήτη, είναι Κρητικιά, από το Καστέλι Κισάμου και ο μπαμπάς μου είναι από τη Σύρο και τη Σέριφο. Είναι διπλό νησί εκεί. Πολύ νησιωτικό αίμα. Ναι. Και ο κύριος σκηνοθέτης μας. Συγγραφέας. Συγγραφέας του έργου. Εγώ έχω καταγωγή από τη Χίο. Ναι. Αλλά έχω μεγαλώσει στην Πάτρα κι εγώ. Αλλά κρατάω με το νησί, κρατάω πολύ στενούς δεσμούς, πηγαίνω πολύ συχνά, ναι. Κάνουμε εκεί παραστάσεις, έχουμε σπίτι, φίλους. Θα παίξουμε και στοιχείο τώρα μετά πολύ από ωραία. Εδώ. Οπότε... Εδώ τι κάνετε σήμερα παρεάκι, σας πετύχαμε εδώ να πίνετε καφέ, γιατί ήρθατε. Καλή ερώτηση. Τι κάνετε εδώ, τώρα είμαστε σε τρομερή προετοιμασία, γιατί αύριο Δευτέρα και Τρίτη κάτω από τα αστέρια παίζουν στο κτήμα αυτό στις 9.30 και είμαστε σε μια διαδικασία τώρα προετοιμασίας τελευταίες λεπτομέρειες για την οργάνωση της παράστασης. Αυτό κάνουμε. Είναι ένα θεατρικό, διαβάζοντας τις κριτικές, που έχει πάρα πάρα πολύ καλές κριτικές. Παίζει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ και 2 χρόνια. 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια. Και είσαστε σταθερά, το παρεάκι που βλέπουμε. Ναι, αυτό δεν αλλάζει. Πώς το πετύχατε αυτό. Γιατί συνήθως στα θέατρα ακούμε και διαβάζουμε ότι υπάρχει και λίγο, ξέρεις, τσακωμός, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Για εσάς διαβάζουμε και ακούμε τα αντίθετα εντελώς. Πώς το έχετε καταφέρει. Προηγήθηκε το παρεάκι της παράστασης, γι' αυτό μάλλον. Γνωριζόμαστε όλοι χρόνια. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αληθές αυτό. Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι. Κάποιες συνεργασίες που μπορεί να μην ευδοκιμούν, να μην λειτουργούν τέλεια, αλλά να
νομίζω αρκετοί συναδελφοί μας έχουν πολύ ωραίες ομάδες. Mm-hmm. Ας μην, δηλαδή, νομίζω αυτό είναι, υπάρχει θετικό πρόσημο, ας το πολύ πούμε. Συνήθως δημοσιότητα παίρνουν τα αρνητικά πράγματα. Σωστό. Ενώ τα θετικά, που είναι πάρα πολλά, δεν παίρνουν την αντίστοιχη δημοσιότητα, γιατί δεν είναι τόσο πολύ... Σωστό. Είδατε και εμένα η ερώτησή μου από εκεί βγήκε στην ουσία. Θα ήθελα από τους πρωταγωνιστές δύο λόγια για το έργο σας. Προηγούνται οι κυρίες. Ωραία. Η Κάτω από τα Αστέρια είναι μια ιστορία ενός έρωτα. Δύο παιδιά που γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν σε, θα το πω, στοιχείο. Mm-hmm. Όταν ήταν μικροί, ήταν μαζί, χώριζαν, είχαν μια τέτοια σχέση. Και εμείς τους βλέπουμε 10 χρόνια μετά τον οριστικό χωρισμό τους, όπου μιλούν από όλη τη ύλη για τη σχέση τους, για το τι δεν πήγε καλά. Αυτό. Εγώ είπα την περίληψη, αλλά σίγουρα υπάρχουν και... Είναι μια ιστορία... Χτες γνωρίσαμε δύο παιδιά στο Φαναράκι, που είχαν ζήσει μια παρόμοια ιστορία με αυτή τον Κάτω από τα Αστέρια. Και νομίζω ότι όσοι έχουν μεγαλώσει σε νησί, έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο. Ή όσοι περνάνε τα καλοκαίρια τους, που επιστρέφοντας σε ένα συγκεκριμένο νησί, δημιουργείται ένας δεσμός. Κατανοητό. Εσύ δύο λόγια θα μας πεις. Μένα με κάλυψαν πολύ. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι από τα 2,5 χρόνια που παίζει την παράσταση, έχουμε από τον κόσμο πολύ όμορφο feedback. Και φαίνεται ο κόσμος να γελάει πολύ στην παράσταση, να συμμετέχει συναισθηματικά πάρα πολύ, να συγκινείται πολύ με την παράσταση. Δηλαδή φαίνεται να είναι μια ιστορία που αγγίζει το κοινό και ταξιδεύει στους δικούς του έρωτες, στις δικές του αναμνήσεις, πάει προς τα πίσω, στα παιδικά του χρόνια. Ο Κωνσταντίνος πόσο μοιάζει με τον Νικόλα? Νικολή. Τον Νικολή. Εντάξει, υπάρχουν. Αισθάνθηκα από εδώ πέρα. Ας πούμε ότι μοιάζει αρκετά. Ο συγγραφέας σας τοποθετηθεί, που με ξέρει και εμένα και τον Νικολή. Ενδιαφέρον αυτό να έχουμε και τον συγγραφέα, γιατί τώρα είμαστε. Σε αυτό το σημείο νομίζω μπορώ να προσθέσω κάτι. Το χαρακτηριστικό αυτής της συνεργασίας είναι ότι όταν γραφόταν το κείμενο, εγώ πάντα το γράφω έτσι μέσα στο μυαλό μου πολλές φορές για να με βοηθήσει και εμένα στην φυσικότητα του λόγου και των χαρακτήρων. Έχω κάποιους ανθρώπους στο μυαλό μου, κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες μικρές συνήθειες, κάποιες λεπτομέρειες. Συμπτωματικά, γράφοντας το συγκεκριμένο κείμενο, είχα στο μυαλό μου αυτούς τους δύο ανθρώπους που τους γνώριζα και τους δύο από παλαιότερα. Τη Λίλα αρκετά χρόνια πιο πολλά, τον Κωνσταντίνο όμως επίσης αρκετά, είχαμε συνεργαστεί και σε άλλες παραστάσεις και τέτοια πράγματα. Και κάπως είχα στο μυαλό μου αυτούς τους δύο χαρακτήρες, γιατί κάπως τα χαρακτηριστικά των ηρώων με τα χαρακτηριστικά των ηθοποιών δεν λέω ότι ταυτίζονται, αλίμονο, όμως υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες όπου είναι κοντινές πολύ. Πολύ κοντινές. Και αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε όταν τελείωσε το κείμενο, είναι οι δύο πρώτοι άνθρωποι που το διαβάσανε και τους το έστειλα και τους λέω: ξέρεις, έχω γράψει ένα κείμενο και κάπως είχα στο μυαλό μου εσένα. Οπότε ήρθε μετά αφού το διαβάσανε αυτή πολύ ωραία συγκυρία. Και όντως έγινε αυτό το πράγμα και παράσταση με τους δύο συγκεκριμένους ηθοποιούς. Άρα δεν θα έλεγα ότι ταυτίζονται απόλυτα οι ήρωες και αυτό δεν νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να συμβαίνει. Όμως υπάρχουν κάποιες πόρτες μικρές, κάποια παραθυράκια μικρά, όπου επικοινωνεί, πιστεύω, κάπως ο κόσμος του ήρωα με τον κόσμο του πραγματικού ανθρώπου και αυτό μάλλον τους βοηθάει και τους ίδιους. Βέβαια, υπάρχει μία. Νομίζω είναι πιο κοντά ο Νικολής. Εντάξει, ο Νικολής δεν είναι παράθυρο. Παρά η νέα. Παρά η νέα. Εγώ νομίζω είμαι. Δεν είμαι τόσο κοντά με τη Μένια, αλλά την έχω καταλάβει και τώρα είναι πολύ δική μου. Είμαι λίγο πιο μακριά, νομίζω, από αυτή την κοπέλα. Την υποστηρίζει όμως. Την υποστηρίζω. Όχι, την υποστηρίζω. Την υπερασπίζει. Ναι, την υπερασπίζει. Άρα και η Λίλα και η Μένια μάλλον έχουν πολύ τσαγανό. Η Λίλα σίγουρα. Η Μένια δεν ξέρω. Ας πούμε η Λίλα σίγουρα. Η Μένια θα φανεί. Και θα φανεί τώρα τη Δευτέρα που έρθουμε να παρακολουθήσουμε το έργο. Λίλα, πόσο σημαδεύει το ΤΑΜΑΜ? Αρκετά, φαντάζομαι, γιατί είναι το
όταν έχεις κάνει κάτι τηλεοπτικό, από αυτό σε γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, γιατί δεν θα δουν θέατρο τόσοι άνθρωποι όσοι θα δουν τηλεόραση και είναι λογικό. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που υπήρξα σε αυτή τη δουλειά και νομίζω ότι ήταν μια καλή, πολύ καλή αρχή για μένα, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Αυτό. Μα ξεδιπλώθηκες, μπορώ να πω, εκεί. Όπως και οι δύο έχετε ξεδιπλωθεί, σας βλέπουμε, από κωμωδία ξαφνικά σε κάτι δραματικό. Από το δραματικό στις 10 εντολές πάμε. Αυτό, σαν νέοι ηθοποιοί, ξέραμε παλιά, να το πάω λίγο πιο απλά, ξέραμε παλιά ότι ένας ηθοποιός ή θα παίξει δραματικά ή κωμικά. Εσείς όμως αλλάζετε. Δηλαδή, κωμωδία, δραματικό, τούμπαλι. Πώς το καταφέρνετε, παιδιά? Το κάνουμε και στην παράσταση, να τη δεις. Ναι. Και η παράσταση, θέλω να πω, είναι roller coaster. Από εκεί που είμαστε στην κωμωδία, πάμε στο δράμα και πίσω. Νομίζω είναι πιο σύγχρονο αυτό και πιο ενδιαφέρον. Και νομίζω και οι παλιότεροι ηθοποιοί μπορούσαν να παίξουν και δραματικά και κωμικά. Απλώς δυστυχώς. Τους χαρακτηρίζαμε. Όχι μόνο τους χαρακτηρίζαμε, το κοινό τους δεν τους ήθελε σε κάτι άλλο. Δηλαδή, ο Ηλιόπουλος, παράδειγμα, που έπαιζε όλο κωμωδία, μία από τις καλύτερες του ταινίες είναι δραματική. Και ήταν συγκλονιστικός. Νομίζω ένας ηθοποιός ο οποίος έχει δουλέψει κάποια πράγματα, ενώ τα εκφραστικά του μέσα. Δεν γίνεται να μην, η ζωή είναι και κωμική και δραματική. Σωστό, οπότε, πολύ σωστό. Ναι. Πολύ σωστό. Πόσο περήφανοι νιώθετε για αυτό που κάνετε 2,5 χρόνια τώρα? Δύσκολη ερώτηση, το περήφανοι. Καθόλου, πάρα πολύ περήφανοι. Θέλω να πω πολύ, γιατί είναι μια δουλειά που ξεκίνησε πραγματικά από το μηδέν. Από τον τηλέμαχο, δηλαδή, γεννήθηκε αυτή... Το μηδέν. Από ένα μηδενικό. Φαντάζομαι το χιούμορ τώρα εδώ, αφήστε, εδώ πέρα, αφήστε, αν μας αφήσεις εδώ πέρα, τώρα θα γίνει... Ξεκίνησε, θέλω να πω, μια ιδέα του τηλέμαχου και ήταν σαν να ήρθαν τα κομμάτια όλα μαζί και να έγινε μια δουλειά χωρίς budget, χωρίς... Δηλαδή με πολλή δουλειά πάνω στο λόγο, πάνω στο κείμενο και στην υποκριτική. Χωρίς υποστήριξη εξωτερική από κάποιον, εννοώ, μεγάλο παραγωγό ή κρατική επιχορήγηση. Αυτή ήταν και η επόμενη μου ερώτηση. Δηλαδή, σε νέα παιδιά που ξεκινάνε τώρα, θα το προτείνατε κάτι που δεν ξέρεις αν θα έχει μέλλον, δεν ξέρεις αν θα έχει χρήματα, δεν ξέρεις αν θα τα βάλεις από τη τσέπη σου και ξεκινάς μόνο με αγάπη και πάθος γι' αυτό που γεννήθηκες να κάνεις, γιατί το ηθοποιός δεν είναι κάτι που απλά μας ήρθε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μέσα ή στο DNA και προέρχεται από γονείς ή συγγενείς, ή υπάρχει αυτό το κάτι που σας πάει προς τα γέρη. Εσείς θα το προτείνατε? Νομίζω αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί το πρόβλημα είναι κυρίως κοινωνικό. Δηλαδή, στην Ελλάδα ζούμε σε μια χώρα όπου αν θες να ασχοληθείς με την τέχνη, θεωρείς εχομπίστας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να είναι η στιγμή αυτή τώρα να αλλάξουν κάποια πράγματα στην εκπαίδευση, ώστε να θεωρείται φυσιολογικό να είσαι μουσικός και να πληρώνεσαι, να είσαι ηθοποιός και να πληρώνεσαι. Στα εργασιακά, έτσι. Βέβαια. Στην εκπαίδευση και στην εργασία. Και στα εργασιακά, φυσικά, φυσικά. Οπότε πιστεύω εγώ, γιατί πριν να ασχοληθώ με την υποκριτική έκανα κάτι άλλο. Νομίζω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσω να ζήσω κάνοντας κάτι άλλο. Γιατί αν δεν είσαι καλός σε οποιαδήποτε δουλειά, όχι καλός ότι είμαι καλή ηθοποιός, ενώ άμα... Μα τα αγαπάς, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να επιβιώσεις. Απ' την άλλη, βέβαια, πρέπει να γνωρίζει και κάποιο νέο παιδί ότι είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα που στην Ελλάδα ζούμε. Εντάξει, θα είναι δύσκολα σε όλους τους τομείς, πόσο μάλλον σε ένα κράτος που ακόμα και οι πολιτικοί θεωρούν τον πολιτισμό δευτερεύουσα σημασία. Εσένα σε βοήθησε καθόλου το βραβείο Χορν ή ήταν ένα βραβείο που απλά δόθηκε γιατί δίνεται εδώ στην Ελλάδα? Εντάξει, στα αλήθεια είναι ένα βραβείο που δίνεται για τα τελευταία 20 χρόνια. Θεωρείται και... κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι αυτό, ναι, δεν υπάρχει στα αλήθεια βραβείο. Οπότε είναι κάποιο είδους αναγνώριση που ήρθε σε μια καλή στιγμή της πορείας μου εμένα και ήταν
σαν μια αναγνώριση από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σου λένε ότι αυτό που κάνεις το κάνεις καλά και συνέχισε να το κάνεις με έναν πολύ τρόπο. Πολύ σωστά. Και το έχουμε βαρύνει λίγο, αλλά μια ερώτηση τελευταία πάνω στον κορονοϊό. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό επαγγελματικά πρώτα, όχι σαν ανθρώπους. Σαν ανθρώπους το περάσατε όπως το περάσαμε, φαντάζομαι. Όλοι κλειδωθήκατε στο σπίτι, μέσα από Messenger, μέσα από, από τα μέσα επικοινωνούσατε. Επαγγελματικά, τι σημαίνει αυτό για τον ηθοποιό, για τον σκηνοθέτη, για τον συγγραφέα, για το κομμάτι του θεάματος γενικώς. Καταστροφή. Ναι. Είναι πολύ συνοπτικά σημαντικό πλήγμα. Είναι πολύ μεγάλο πλήγμα. Και ήρθε και εξεγύμνωσε εντελώς ένα κλάδο ολόκληρο και όλη η παθογένεια βγήκε στην επιφάνεια. Ήρθαμε κι εμείς αντιμέτωποι με τις πολύ δύσκολες συνθήκες, τις οποίες επειδή υπάρχει μια συνέχεια και έρχεται η μία δουλειά μετά την άλλη και όλα αυτά, κάπως τη συνηθίζεις και μπαίνεις μέσα σε μια ροή, η οποία στην πραγματικότητα είναι τρομερά προβληματική. Τώρα ήρθε αυτή η παύση και έφερε στην επιφάνεια τα προβλήματα που μάλλον κρυβόντουσαν τόσα χρόνια κάτω από το χαλί, νομίζω. Δεν είναι ακριβώς κάτω από το χαλί. Δεν κρυβόντουσαν ακριβώς. Απλώς εντάξει, πολλοί άνθρωποι επιβίωναν πάρα πολύ δύσκολα και με πολλές πατέντες, ας το πούμε έτσι, εργασιακού τύπου. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στις τέχνες γενικότερα και μονοθοποιοί είχαν αναγκαστεί να ετεροαποσχολούνται για να ζουν, δηλαδή να δουλεύουν αλλού. Ναι. Με ένα υπουργείο το οποίο τελικά βρέθηκε έολο μέσα από μετά τον κορονοϊό, να μην έχει ιδέα πόσοι είναι εργαζόμενοι στις τέχνες, να επιδοτεί κάτι σαν 20.000 ανθρώπους ενώ υπολογίζονται στους 150.000 πολύ σωστά οι άνθρωποι που δουλεύουν. Και η αλήθεια είναι πως δημιουργήθηκε μια συσπήρωση μέσα από αυτή τη διαδικασία και ελπίζουμε να οδηγήσει σε σοβαρές διεκδικήσεις στα εργασιακά μας δικαιώματα για να οχυρωθεί με κάποιον τρόπο πια και αυτό το επάγγελμα. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φωνάξουμε αυτόν που σας έφερε εδώ. Αλέξανδρε! Ο ηθικός αυτοργός. Γεια, έλα ηθικέ αυτοργέ. Κάνετε. Καλώς ήταν. Καλώς σας στην παρέα μας και τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, τώρα θα τα πεις όλα. Πώς τους έφερες. Τι θα γίνει τη Δευτέρα. Τι θα γίνει την Τρίτη. Κατευθείαν είδα καταρχήν ενέργεια μαζί σας. Ναι, αυτό είναι, υπάρχει. Είναι το στυλ των παιδιών, νομίζω. Ναι. Συνδετικός κρίκος από εδώ ο κύριος που μου λέει ένα βράδυ, ξέρεις, γίνεται πραγματικότητα ένα έργο μου, είσαι Αθήνα, έλα να το δεις. Και μόλις τελειώνει, αφού επανέρχομαι από την αισθηματική φόρτιση που αποκτά ο θεατής, λέω αυτό πρέπει να τη στείλει με κάποια στιγμή. Το πετάω, το λέω και θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Δεν ξέραμε ακόμα πώς θα πάει, την επιτυχία που θα είχε κλπ. Και φέτος που ήταν έτσι τα πράγματα και τέλος πάντων οι μεγάλες παραγωγές και ο χαμός που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και μπράβο τους, είναι λίγο on hold. Και με τον Τηλέμαχο συζητάμε διάφορα για το πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και να δούμε πράγματα μαζί, γιατί είδαμε ότι ταιριάζουμε σαν επαγγελματίες και σαν άνθρωποι. Λέμε φέτος. Στέλνει τα μηνύματα στα παιδιά πώς σας φαίνεται η ιδέα να κάνουμε κάτι πιο μικρό αλλά πιο ουσιαστικό σε κάποια νησιά που είμαστε συνδεδεμένοι. Και ενθουσιαστήκανε όλοι και είπαν το ναι. Οπότε λέω εγώ αναλαμβάνω το κομμάτι της Λίμνου, ο Τηλέμαχος κάνει τυχείο και δυο μαζί κάνουμε και την παραγωγή της Λίμνου εδώ. Οπότε αυτό και η επιλογή του χώρου ήταν, εγώ από μένα που το είχα δει το έργο αυτό, έλεγα ότι αυτό δεν θέλει θέατρο. Έχει στοιχεία μέσα ελληνικού νησιού, θέλει κάτι άλλο. Θέλει ξοκλήση, θέλει παραλία, θέλει κάτι άλλο. Κάτω από τα αστέρια δηλαδή. Για να είσαι κάτω από τα αστέρια, αλλιώς δεν έχει νόημα. Αλλιώς το κάνουμε και στην Αθήνα, κατάλαβες. Δηλαδή πρέπει να είναι. Οπότε είχαμε στο μυαλό μας διάφορες σκέψεις. Έπρεπε να δούμε τεχνικά θέματα που γνωρίζει καλύτερα ο Τηλέμαχος, χώρο ταξικά, COVID, αποστάσεις, προσβασιμότητα, ήχος, ηλεκτρισμός και όλα αυτά. Οπότε επιλέξαμε το έθιρο του κτήματος Χατζηγεωργίου που πάντα είναι φιλόξενοι και πολύ καλοί συνεργάτες χρόνια. Τους ενθουσιάστηκαν και αυτοί πολύ με την ιδέα. Είναι ένας χώρος, νομίζω, ιδανικός. Τα παιδιά θα το γνωρίσουν απόψε. Οπότε σήμερα θα έχουμε και την πρώτη πρόβα, να το πω έτσι. Ναι, κάτι τέτοιο, ναι. Να το δούμε λίγο πώς θα είναι. Θα είμαστε κάτω από τα αστέρια, προστατευμένοι λίγο από τον αέρα και από κάποια πράγματα που είναι σημαντικά για να είναι ο κόσμος άνετος και οι ηθοποιοί να βγάλουν αυτό που πρέπει στον κόσμο. Έχουμε κάνει, θεωρώ, μια πολύ καλή οργάνωση. Θα ακολουθήσουμε και όλα τα μέτρα που έχει δώσει το Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με αυτό το κομμάτι. Εννοείται αυτό.
θα κεραστεί κάποιο κρασί ο κόσμος που θα έρθει εκεί να φάει και κάποια τοπικά προϊόντα εδώ που το Taste Λίμνος έχει μεριμνήσει. Αυτό δηλαδή, το ενδιαφέρον, αυτό που λέω σε όλους ήταν... Πρόλαβες αστά, είσαι κάτι Λιμνιό ή... Βέβαια. Αλίμονο. Το καλωσορίσαμε στο καράβι με τη ρόπιτα της μαμάς Μαρίκας. Απίστευτο. Απίστευτο, αυτό είναι. Αυτό είναι. Το σημαντικό με το Taste Λίμνος είναι ότι ήρθε να προσδώσει το κομμάτι της ελληνικής φιλοξενίας και το κομμάτι του στοιχείου του Λιμνιό, το οποίο είναι ενδιαφέρον και για τους ηθοποιούς που θα το γνωρίσουν, αλλά και για τους θεατές. Ναι. Εγώ θέλω να τονίσω δύο σημαντικά πράγματα που είμαι πολύ περήφανος που τα εντάξαμε σε αυτό που θα ζήσει ο κόσμος. Το ένα κομμάτι είναι ότι όταν θες να λέγεσαι φιλόξενος και προάγεις τη φιλοξενία όπως κάνει το Taste Λίμνος, δεν μπορείς να αποκλείεις ομάδες ανθρώπων. Το νησί αυτή τη στιγμή έχει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Πολύ σωστά. Άρα, επειδή είναι μια παραγωγή που έχει ταξιδέψει και εκτός Ελλάδας, υπάρχει έτοιμο το υλικό, όλο το σενάριο μεταφρασμένο. Οπότε η παράσταση θα παίζει με υπέρτιτλους. Οπότε, αν ένα άνθρωπος που απλά ξέρει αγγλικά μπορεί να παρακολουθήσει και να καταλάβει το νόημα της παράστασης και συνδυάζοντας με το συνέστημα. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο νησί. Στο νησί σίγουρα όχι. Όχι, σίγουρα όχι. Στο νησί σίγουρα όχι. Οπότε είναι μια παράσταση φιλόξενη προς όλους. Οπότε φέρτε φίλους σας μαζί, φέρτε ανθρώπους που ακόμα και αν καταλαβαίνουν σπαστά ελληνικά ή δεν ξέρουν ελληνικά, μπορούν να την παρακολουθήσουν. Την έχουν παρακολουθήσει άνθρωποι και στην Ολλανδία και στην Αγγλία, δηλαδή είναι δουλεμένη αυτή η δουλειά. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι. Έχουμε λίγο να ξαναπάω στο κομμάτι που λέγαμε με το πλήγμα του κορονοϊού που έχουν όλες οι επιχειρήσεις, αλλά ένας λόγος παραπάνω και οι καλλιτέχνες. Έγινε αυτό το μπαμ με το support art workers, που όσοι είμαστε πιο συναισθηματικά φορτισμένοι ή όσοι εργάζονται σε αυτό το χώρο το τιμήσανε. Εμείς θεωρώ ότι με αυτή την παραγωγή φέτος με το τηλέμαχο θα το κάνουμε πράξη. Σωστά. Ακολουθούμε ακριβώς τη διαδικασία της βιώσιμης λειτουργίας και πορείας των ανθρώπων. Δηλαδή, ελάτε να πληρωθείτε, ο κόσμος να πληρώσει για αυτό που θα δει και αυτή είναι η σωστή αλυσίδα για να είναι βιώσιμη η δουλειά αυτών των ανθρώπων. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό εν μέσω αυτής της κατάστασης εμείς να κάνουμε πράξη το support art workers. Μα αν δεν υπήρχαν οι καλλιτέχνες, θα χάναμε το χαμόγελό μας και αυτό είναι η πραγματικότητα. Γιατί εσείς είστε που μας κάνετε να κλαίμε, να χαμογελάμε, να χαιρόμαστε. Και να νιώθουμε ευεξία. Από εσάς έχουν τους ηθοποιούς, τους τραγουδιστές, θα βάλω γενικώς τους καλλιτέχνες, έχουν ξεκινήσει άλλωστε και μεγάλα πράγματα σε όλο τον κόσμο. Και έτσι, με ένα μεγάλο γεγονός εδώ, κάτω από τα αστέρια, θα κλείσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σας. Εμείς σας περιμένουμε όλους. Και θα ήθελα από τους δύο, να το πω έτσι, πρωταγωνιστές, δύο κουβέντες προς τον κόσμο. Όχι σε μένα, προς τον κόσμο. Σας ξάπνιαζα, μ' αρέσει, το κάνω πάντα. Το κάνω πάντα όμως. Έλα, σαν να είναι story. Ωραία. Σας περιμένουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη στο κτήμα Χατζηγεωργίου. Στις 9:30. Κάτω από τα αστέρια. Με αγγλικούς υπέρτιτλους. Στη Λίμνο. Μπράβο, παιδιά. Καλά το είπα.